Γεια σας κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο λόφο Πιερίας και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Φράγμα, που για πολλούς είναι και κλήρος, για κάποιο λόγο. Και έχουμε μάθει ότι η περιοχή, το Φράγμα φημίζεται για τα ψάρια που έχει και ειδικά για τα χταπόδια, και ήρθαμε να βρούμε κάποιο ψάρα να μας πει τη γνώμη του. Μα σαν να βλέπω κάποιον. Γεια σας κύριε. Γεια σας. Συγγνώμη λίγο, μπορείς να πας λίγο πιο πίσω? Ναι, μάλιστα, καλά, μάλιστα. Ναι. Ξέρετε, γνωρίζετε, συγγνώμη. Θα με βγάλετε το μάτι, κύριε. Πρέπει να πας λίγο πιο πίσω, γιατί... Ευχαριστώ. Κύριε, μπορώ να έρθω? Ναι, μπορείς. Απλά έλα λίγο σιγά-σιγά για να μην τρομάξουμε τα πόδια. Μάλιστα. Γεια σας και πάλι. Γεια σας. Είστε από εδώ, από το χωριό? Ναι, από εδώ είμαι. Η ασχολία σας, η βασική, είναι το ψάρεμα? Ναι, όπως βλέπεις, πιο πολύ ασχολούμαι με το ψάρεμα. Εδώ φημίζονται οι περιοχές για το... Οπα. Τι έγινε? Φημίζονται οι περιοχές για το... Μην κάνεις απότομες κινήσεις με το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Συγγνώμη για όλα. Τώρα είδες, πήγε να έρθει και έφυγε. Πέρα από τα χταπόδια, η περιοχή για ποιο άλλο ψάρι φημίζεται? Κυρίως φημίζεται για μπριάνες. Ναι. Και τις ξέρεις τις μπριάνες? Τις ξέρω, ναι. Και έχει πολύ ωραία γρυβάδια εδώ πέρα. Τα γρυβάδια είναι αρσενικά, θηλυκά ή δεν έχει σημασία? Είναι unisex. Σας βλέπω το καλάμι σας πρέπει να είναι επαγγελματικό 100%. Φουλ επαγγελματικό. Έτσι. Το βαρύδι που χρησιμοποιείται είναι 8-τονο. Είναι 16-τονο. Γιατί εκτός από τις μπριάνες και τα γρυβάδια που είναι εύκολα στο πιάσιμο. Τα χταπόδια, αυτά που φημίζονται εδώ η περιοχή, είναι πολύ βαριά. Να το, το είδες! Ναι. Κύριε, σας βλέπω κονάτε το καλάμι έντονα. Είναι κάποιο τικ που έχετε ή είναι τεχνική ψαρέματος? Με βλέπεις να έχω κάποιο τικ, ρε φίλε? Δεν σας βλέπω καλά γενικότερα. Τεχνική ψαρέματος είναι. Μάλιστα. Τεχνική ψαρέματος είναι για να... έρχεται λίγο πιο εύκολα το ψάρι. Τώρα άμα το δεις... Το είδες! Δεν είδα κάτι, εσείς τι είδατε? Να το. Ποιο? Να το. Έσκασε μύτη. Μα κύριε, δεν πιάσατε τίποτα. Θα πεις εσύ εμένα τι έπιασα? Βλέπω, δεν πιάσατε κάτι. Δοκιμαστικό ήταν. Θα το ξαναρίξετε να απομακρυνθώ? Ναι, θα το ξαναρίξω. Απομακρύνσου λίγο. Μάλιστα. Και θα έρθεις λίγο πιο σιγά, γιατί τώρα είδες τι έγινε. Ήρθες απότομα και κουνάς τα χέρια συνέχεια. Εγώ φταίω δηλαδή? Εσύ φταίς. Κι άλλο πιο πίσω? Όχι, εκεί καλά είσαι. Τώρα είμαστε καλά. Σε καλό... Στο Βυσσινίκο το φτάσατε? Είναι μακρύ, ρε. 16 χιλιόμετρα. 16 άτομα. Με το 16 άτομα πάει τόνος και χιλιόμετρο. Ναι. Έχουμε μάθει ότι ο λόφος ζει από τους ψαράδες. Αυτή τη στιγμή σας βλέπω μόνο σας. Μόνο εσείς είστε σε όλο το χωριό? Ναι, μονοπόλιο είμαι. Κλώθηση τώρα εδώ να με τα ρίξει, Κύριε, έχετε τόση ώρα εδώ. Δεν έχετε βγάλει τίποτα. Μήπως μας δουλεύετε? Δεν σας δουλεύω καθόλου, παιδιά. Όπως βλέπεις εδώ πέρα έχει πιάσει. Πού? Έχει πιάσει και δεν μπορώ να το ξεπιάσω, έτσι. Δεν έρχεται με τίποτα. Είναι κάτι βαρύ. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, θα πόσα μας κιλά? Πάσει το καλάμι, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά βλέπεις ότι το καλάμι... Πού πάτε? Βλέπεις τι γίνεται? Κύριε, πού πάτε, καθέστε. Πρόσεξε τι γίνεται εδώ κύριε. Πέρα. Κύριε! Δεν έρχεται με τίποτα, παιδιά. Μπορείς να πεις λίγο μέσα να το τραβήξεις? Τράβα. Δεν έρχεται. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Τίποτα, μπορείς να μπεις λίγο μέσα να το ξεπιάσεις? Πού να μπω? Εκεί μέσα. Έχει λάσπες. Συγγνώμη. Μπες λίγο μέσα να το ξεπιάσουμε. Κύριε, δεν μπορούμε να πάμε πέρα εδώ τώρα. Έρθαμε για συνέντευξη. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Μα πρέπει να το βγάλουμε, ρε φίλε. Ναι, είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό όμως. Πρέπει να το βγάλουμε, ρε φίλε. Ναι, σταματήστε κάπου. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, παιδιά. Και τώρα, κύριε, τι κάνουμε? Δεν ξέρω, παιδιά. Πάρετε λίγο ένα τηλέφωνο κάποιον
Να έρθει με ένα αγροτικό να το τραβήξουμε. Έχουμε κλειστό. Τι κλείσε? Αμάξι. Πάρτε τηλέφωνο κάποιον με ένα αγροτικό να έρθει να το τραβήξουμε έξω. Έχουμε κούρσα. Φέρε την κούρσα με την όπιστε. Μπορούμε να τελειώσουμε τη συνέντευξη και μετά, γίνεται? Όχι, δεν βλέπεις πώς είμαι, πόση ώρα να το κρατήσω άλλο, ρε φίλε. Μπορώ να σας το κρατήσω κι εγώ. Με κάνει και τσαλιμάκια, Κύριε, μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο και να συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Τι να ηρεμήσουμε, ρε μεγάλε, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Άμα το μιλήσετε, μπορεί να ηρεμήσει. Δεν ακούει τίποτα. Έχω πόση ώρα εδώ, κοίτα, θα σπάσουμε το καλάμι, ρε φίλε. Ναι, σας παρακαλώ, καθίστε, πάρτε δύο ανάσες. Κράτα λίγο. Το κρατάω καλά, έτσι όπως το κρατάω τώρα. Κράτα γερά, μην μας φύγει μόνο. Κουράστηκα, κύριε. Φέρ το, γιατί κουράστηκα πολύ, θα γιατί αρχίσω τίποτα, να κλαίω, κύριε. Μόνο για μικρόφωνο είσαι, φέρ το εδώ. Το κρατούσα καλά, είμαι γνώστης. Σκατά είσαι. Κύριε, με αυτά και με αυτά που συνθήκαμε εδώ πέρα πολύ ώρα και από ό,τι είδα έχει έρθει κι άλλος ψαρά στην περιοχή. Πρέπει να είναι ανταγωνιστής σας. Α, ναι, είναι... Γεια σου, Γιώργη! Το γνωρίζετε? Ναι, βέβαια, το γνωρίζω. Απλά είναι λίγο... είναι λίγο περίεργος. Σας αγριοκοίταξε. Μήπως ο κύριος Γιώργος έχει καλύτερο καλάμι από εσάς? Δεν νομίζω, φίλε. Δεν νομίζω. Αν δεις... καταρχήν δεν το κρατάει. Το καλό το καλάμι κρατιέται μόνο. Ναι, βέβαια. Τώρα εκείνο εκεί, έτσι και πιάσει αυτό που έπιασα εγώ εδώ τώρα, θα το πάρει μέσα. Θα το πάρει. Α, εσύ το έχετε ακόμα πιασμένο από εκεί την ώρα, δεν είναι άλλο. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται, το κρατάω εδώ μπροστά, μην με φύγει. Α, ωραία. Και πότε θα το βγάλετε περίπου? Μόλις φέρεις την κούρσα, να το τραβήξουμε. Κύριε, πάλι χωρίς να θέλω σας προσβάλλω. Ο κύριος Γιώργης μάλλον κάνει δουλίτσα εκεί. Σου φαίνεται δηλαδή αυτός να κάνει καλύτερη δουλειά? Το βλέπω χτυπιέται. Για κάποιο λόγο χτυπιέται. Χτυπιέται. Κοιτάξτε τι κάνει. Κύριε Γιώργο, όλα καλά? Κύριε Γιώργο! Είναι λίγο αντικοινωνικός. Δεν χαιρετάει τον κόσμο. Δεν έχει κάτι προσωπικό κάτι μαζί μου. Όχι, όχι, μαζί σας όχι, δεν έχει. Γιατί αγχώθηκα, λέω. Να το ξαναρωτήσουμε, μήπως να το βοηθήσουμε. Είναι γενικός, είναι γενικός. Όχι, όχι, δεν νομίζω να χρειάζεται βοήθεια. Εγώ χρειάζομαι βοήθεια και δεν με έχεις βοηθήσει ακόμα εδώ πέρα. Τι να σας κάνω, κύριε, πείτε μου, ό,τι θέλει. Σου είπα λίγο, μπες λίγο να το ξεπιάσεις, να το τραβήξεις. Δεν να ξέρω, πάει. Να βγει. Τεχνική είναι και αυτή. Ναι. Πω, έχει κολλήσει, παιδιά, έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει, παιδιά. Να φωνάξουμε τον κύριο Γιώργο, θέλετε? Όχι. Να σας βοηθήσει? Όχι. Ξέρει. Μπορώ και μόνος μου. Ναι, ξέρει όμως. Κύριε, θα το χαλάσετε, κύριε. Παιδιά, θέλω βοήθεια εδώ. Δεν σηκώνεται, είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Κάποιος να πάει να το σηκώσει από εκεί πέρα, ρε παιδιά. Δεν βλέπετε εδώ ένα. Παιδί, παιδί, έλα βοήθησε μας. Τι έκανε? Τράβα το από εκεί να το σηκώσουμε, να το βγάλουμε. Είναι μεγάλο το ζώο. Είναι πολύ μεγάλο. Έλα. Ε, παιδιά, αυτό χτυπιέται. Τράβα το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας χτυπηθεί, δεν πειράζει. Μη, έλα, το τραβάω εγώ. Τράβα. Δεν τα αφήνω να φύγει, μη φοβάσαι. Κύριε, μπορούμε? Περίμενε. Πω, τέτοιο τύλιγμα. Μιλάμε. Να το, παιδιά. Κύριε, ευχαριστούμε, παιδί. Πήγαινε από πίσω. Κύριε. Κοίταξε εδώ πράγμα. Κοίταξε εδώ. Εδώ δες πράγμα. Πω, κουράστηκα. Κουράστηκα, παιδιά. Αλλά άξιζε τον κόπο, έτσι. Κοίτα εδώ πράγμα. Δες εδώ. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και 18 κιλά, γι' αυτό δεν το σηκώνει το τέτοιο. Είναι 2 κιλά βαρύτερο. Μιλάμε τώρα για θηρίο, έτσι. Θηρίο πράγμα, παιδιά, μόνο εδώ. Πω, σπαρταράει, έτσι. Κοίτα, φρεσκαδούρα. Φρεσκαδούρα είναι. Κύριε Γιώργο. Φρεσκαδούρα είναι. Κοίτα. Ο κύριος Γιώργος έφυγε. Έτσι. Πώς το βλέπεις? Κύριε, συγχαρητήρια. Σ' αρέσει? Ξέρεις πόσο πάνε αυτά, φίλε? Πόσο? 180 ευρώ το κιλό.
180 ευρώ. Το κεφάλι ή χωρίς. Χωρίς το κεφάλι. Το κεφάλι το κρατάμε σπίτι. Για σουβενίρ. Γιατί ήταν μεγάλο. Αυτό ήταν, τελείωσε. Ξαναδες το άλλη μία. Έτσι, το βλέπεις. Αυτό το βράδυ ξέρεις τι έχει, έτσι. Τσιπουράκι. Μα είπατε θα το πάρει. Παρεούλα. Αυτό θα πάει για μένα. Τι θα κάνετε, θα καθίσετε να βγάλετε κι άλλο. Όχι, αυτό φτάνει. Τώρα ένα μήνα δεν χρειάζομαι άλλο. Α, θα 5 κιλά είναι, 180 ευρώ. Πάει βασικός μισθός, τον έβγαλα. Τελείωσα εδώ τώρα. Κάτσε να το ξεπιάσουμε αυτό, παιδιά. Περίμενε. Να μην γίνει ένα μπέρδεμα. Και τώρα φεύγετε. Μισό λεπτό, παιδιά, να μαζέψουμε ναι, λίγο. Ναι. Να σας βοηθήσω, άμα θέλετε. Να μαζέψω, κράτα λίγο, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Καρεκλάκι εδώ, έτσι. Πρώτη φάση. Το βάζω λίγο εδώ πίσω στα χόρτα. Ναι, κύριε, δεν ακούγεστε. Το βάζω λίγο εδώ πίσω στα χόρτα να μην φαίνεται. Έτσι. Το αφήνετε εδώ, δεν φοβάστε κάποιος κλέφτης, κάποιος. Όχι, όχι, δεν έρχεται κάποιος άλλος εδώ. Μόνο ο κ. Γιώργης, αλλά δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Ο κ. Γιώργης ήρθε πριν. Το βγάλατε. Τον είδα. Είναι λίγο περίεργος. Νιώσατε ικανοποίηση. Εννοείται. Εννοείται ότι ένιωσα. Κοίτα, καταρχήν έχει πόση ώρα ακόμα εκεί. Χτυπιέται. Δεν έχει πιάσει τίποτα. Έχετε δίκιο. Οπότε αμέσως καταλαβαίνεις και ποιος έχει το καλύτερο καλάμι. Τώρα πλέον ναι. Και την ικανότητα, το skill. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος. Παιδιά, σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας κύριε, γεια σας. Αυτή ήταν η βόλτα μας στο φράγμα του Λόφου Πιερίας. Με τις ανατροπές της. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας. Να το. Το είδες. Ναι. Τράβηξες. Άρα θα πεις. Βρισκόμαστε στο λόφο Πιερίας και συγκεκριμένα στην Αλεσελέσσετα. Περίμενε. Περιμένετε λίγο να κάνει Instagram story ο Βασίλης. Τότε πέσατε. Γεια σου παιδί. Από πού έρχονται όλοι αυτοί. Αυτό είναι τσιμέτο ρε μαλάκα. Κύριε, χωρίς να θέλω να σας ξαναψω. Ας το λέτε σε πατσα πατσα λαό. Άρα θα πεις. Αυτό το συγκεκριμένο φαράμα, γιατί άλλο φημίζεται. Ποιο. Φαρά. Το συγκεκριμένο φαράγαμα. Πάμε. Πέρα από τα χωστοπάτσα. Εκεί. Θα γίνω μουσκεμα, να φέρω ένα τράκτορα. Δεν έρχεται. Με βγάλει τα μάτια. Άρα θα πεις. Δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν βγαίνει και εγώ. Ο άλλος είπα πάει να μιλήσει, πλήγεται, ρεύεται. Άρα θα πεις. Κύριε, με αυτά και με αυτά αποσυρθήκαμε εδώ πέρα πολύ ώρα και από ό,τι είδα. Να έρθει με ένα αγροτικό να το τραβήξουμε. Έχουμε κλειστό. Τι κλείσε. Αμάξι. Τι εννοεί τώρα αυτό. Τι κλειστό ρε φίλε.